τον κύριο Λευτέρη Αβγιανέκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αβγιανέκη. Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα ακούσατε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Είδαμε κάποιες μικρές, ας το πούμε, διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, τον κύριο Βενιζέλο τον είδαμε να έχει περισσότερες ψήφους από 186 όσοι ήταν και τα κόμματα που ψήφισαν. Μην μου τα λέτε αυτά, δεν έχουν καμία σημασία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είναι αστειότητα να συζητάμε μετά το πατρελό της χθεσινής κυβέρνησης για τους πόσους ψήφους πήρε, γιατί αλήθεια και ποιος. Αυτό έχει σημασία. Πάμε την εκτίμησή σας για τη χθεσινή συζήτηση. Καταρχήν, εγώ θα ξεκινήσω λίγο για τη διαδικασία. Mm-hmm. Όλη η διαδικασία χθες προσέβαλε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολύ περισσότερο δε επιβεβαίωσε ότι αυτοί οι αντίστοιχοι που κυβερνούν την Ελλάδα, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν όλη την υπόθεση, με το χαμό κυριολεκτικά που πραγματοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας με 10 κάλπες τα μικρόφωνα όλοι να μιλούν, μια χαοτική κατάσταση, επιβεβαιώνουν ότι είναι θειασότες της άποψης που κάποια στιγμή είχε ξεστομίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Τσίπρας. Ότι όταν υπάρχει ένας χαμός, είναι μια χαρά Θεού, διότι μέσα στη φασαρία όλο και κάτι μπορεί να συμβεί. Επενδύουν σε αυτή την κατάσταση. Επενδύουν σε αυτή τη γενικευμένη χαοτική μορφή που θέλει να πάρει το πολιτικό σύστημα. Το είδαμε και χθες. Αυτό που συνέβη χθες προσβάλλει κάθε βουλευτή που αντιλαμβάνεται το ρόλο του για την αποστολή του. Προσβάλλει πολύ περισσότερο τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, τον συναρχηγό τον κύριο Καμένο, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, που χθες δεν τήρησε καμία διαδικασία και δυστυχώς ήταν πολύ, πολύ, πολύ μικρότερος των περιστάσεων. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα που συνέβησαν χθες στο Κοινοβούλιο. Ένα απόλυτο αλαλούμ και ειδικά η διαδικασία της ψηφοφορίας. Ένα απόλυτο αλαλούμ. Για άλλο ερωτώνταν η κυβέρνηση στο σώμα χθες, για άλλο συζητούσαμε και τελικά με 10 κάλπες ψηφίζαμε πρόσωπα γιατί αλήθεια και μέσα σε ένα χαμό, μέσα σε ένα χάος μικροφώνων, καλπών και ονομάτων που δεν έχουν κανένα πραγματικά νόημα την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βρισκόμενος ομολογουμένος σε πανικό, σε αυτό το ξέρω το διαπίστωσαν όλοι, και βρισκόμενος σε πανικό όχι μόνο τώρα, αν τρέψω να σας πω ότι ο πανικός της εκτός κυβέρνησης ήταν εμφανής από την ώρα που βγήκαν χιλιάδες πολίτες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία αυτή. Δεν είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Είναι μια ξεχωριστή ιστορία η οποία έχει συνδεθεί άμεσα με γεγονότα αντίδρασης του ελληνικού λαού σε αυτή την παρακμή που συνειδητά καλλιεργεί αυτή η κυβέρνηση. Κυρία Βιαννάκη. Και εύχομαι για λίγο ακόμα κυβέρνηση της χώρας. Κυρία Βιαννάκη. Ξεκίνησε λοιπόν, μια κουβέντα. Ναι, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν η κυβέρνηση να προσπαθήσει να αξιολογήσει, να διαχειριστεί αυτό τον όγκο του κόσμου που βρέθηκε να αντιδράσει για τους κυβερνητικούς χειρισμούς συνολικά και ειδικά για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, είδε ένα κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους και άνοιξε άρον-άρον με έναν τρόπο εξαιρετικά βίο, πρόχειρο όπως φάνηκε και επικίνδυνο για την πολιτική ζωή του τόπου, για τους θεσμούς της δημοκρατίας, την υπόθεση Νοβάρτης. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι όσοι μίλησαν εκ μέρους της παρατάξεώς μας και μας στο Κοινοβούλιο και παντού και τώρα εγώ δημόσια λέμε ναι, υπάρχει ένα σκάνδαλο, υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Όχι όμως μια υπόθεση η οποία σε διεθνές επίπεδο απασχολεί τις διοκτικές αρχές και τις ανακριτικές αρχές να γίνεται εργαλείο σπήλωσης ανθρώπων που είναι πολιτικοί αντίπολοι του κ. Τσίπρα. Θα ήθελα, κύριε Αβγιανέ, και ένα λεπτάκι να μας περιμένετε, γιατί έχουμε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα της τάξης του ενός λεπτού. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον, γιατί κάνατε λόγο για κυβερνητικό βατερλό στην αρχή της τοποθέτησής σας, και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτά που άκουσα χθες να λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν συνέκρινε το σκάνδαλο Νοβάρτης με το σκάνδαλο Κοσκοτά, και το έβγαλε βεβαίως μεγαλύτερο το σκάνδαλο Νοβάρτης, και όταν απευθυνόμενο στον κύριο Μητσοτάκη τον εγκάλεσε διότι δεν ανέλαβε την πολιτική, όπως είπε, ευθύνη για την κατάσταση στον χώρο της υγείας. Ένα λεπτό μαζί σας με την απάντησή σας. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και συνομιλούμε με τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και κύριε Αβγιανάκη, άκουσα τον κύριο Τσίπρα να κάνει λόγο, να εγκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου που αναγνώρισε ότι υπάρχει. Αγαπητή κύριε Ιωάννου, η χθεσινή συζήτηση δεν έγινε για να διερευνηθούν οι πολιτικές
αλλά και οι ποινικές ευθύνες που υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι έχουν οι 10 πολιτικοί αντίπαλοι. Αυτό το αφήγημα που έστεινε επί ένα χρόνο η κυβέρνηση κατέρευσε χθες με παταγώδη τρόπο. Ακούσατε εσείς να αναφέρετε έστω ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε ποινικές ευθύνες? Κανείς δεν αποτόλμησε να πει κάτι τέτοιο. Με πρώτο τον κύριο Τσίπρα, που δεν τόλμησε καν να ψελίσει έστω μία από αυτές τις κατηγορίες, σε εισαγωγικά, από αυτές που αποδίδουν στους πολιτικούς του αντιπάλους, οι τρεις ψευδομάρτυρες, οι τρεις μάρτυρες με την κουκούλα. Δεν μπόρεσε καν ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε οι υπόλοιποι που μίλησαν μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, να αντικρούσουν όσα με απολύτως εμπεριστατωμένο τρόπο απέδωσαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, αναδεικνύοντας τον κραυγαλαίο τρόπο που έστησε όλη αυτή τη σχεδορία σε συνεργασία με ένα μηντιακό σύστημα που λειτουργούν ως πιστόλια εκτελεστικά του Μεγάλου Μαξίμου και που ελέγχει αποκλειστικά ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Και μόνο το γεγονός ότι μετά από όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, ο κ. Τσίπρας έμεινε τελικά να αναρωτιέται για το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, συνιστά ομολογία του βατρελό που υπέστη χθες η κυβέρνηση. Κυρία Ιωάννου, οι κατήγοροι χθες μετατράπησαν σε κατηγορούμενους. Οι βουλευτές και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτόλμησαν καν να αναπαράξουν τις κατηγορίες που περιέλαβαν μέσα στην πρόταση που έφεραν, που κατέθεσαν και προκάλεσαν τη συζήτηση χθες στη Βουλή, και κατέληξαν να απολογούνται για μια σχεδορία που όλοι πια έχουν καταλάβει ότι έστησε η κυβέρνηση, χειραγωγώντας τη δικαιοσύνη σε βάρος 10 πολιτικών της αντιπάλων. Η απουσία του Πρωθυπουργού, και σημειώστε το αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας από τη Βουλή, μόνο τυχαία δεν ήταν. Διότι όταν κατηγορούνται, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος, και αντιλαμβάνεστε αυτό που θα σας πω, είμαι βέβαιος, αλλά και αυτοί μας ακούν αυτή την ώρα. Και είναι ότι τι απέφυγε να είναι στην Ολομέλεια. Ακριβώς. Όταν κατηγορούνται δύο πρώην πρωθυπουργοί, είναι θεσμικά και πολιτικά αδιανόητο, μην πω κάτι άλλο, να μην είναι παρόν στη Βουλή ο νυν πρωθυπουργός της χώρας και να εμφανίζεται αργά το βράδυ, χαμογελαστός, με το γνωστό αυτό χαμόγελο το ειρωνικό, αδυνατώντας ακόμα και τότε να τους απαντήσει και να απαντήσει σε όλα αυτά που με σφοδρότητα καλλιεργούσε το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε απόλυτο κατήφορο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βιεννάκη, που μου έκανε εντύπωση. Στην ομιλία του Αντώνη Σαμαράς, που βεβαίως είχε κάθε λόγο προσωπικό, διότι ήταν κατά κάποιο τρόπο εγκαλούμενος εφόσον αναφέρεται στην δικογραφία, και το μέτρησε και τις φορές, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, 27 φορές είπε για ειδικά δικαστήρια ότι όταν έρθουμε θα λογοδοτήσετε. Αυτό αποπνέει έναν ρεβανσισμό ή ήταν τη ρήμη του λόγου ενός πρώην πρωθυπουργού που, θέλω να πω, είναι η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, ή ο κύριος Σαμαράς αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο θεωρείται και θεμητό? Καταρχήν να σα πω ότι ο κύριος Σαμαράς μιλούσε με δύο ιδιότητες. Πρώτα απ' όλα του πρώην πρωθυπουργού, που όφιλε και καλώς έκανε και πολύ σωστά έπραξε να υπερασπιστεί το έργο της κυβέρνησής του. Ένα έργο που μόνο αυτά που περιέγραφε η κυβέρνηση θεωρητικά δεν απεδείχθη. Δηλαδή κατάφερε να μειώσει και να χτυπήσει τη μεγάλη δαπάνη των φαρμάκων στην καρδιά, στη ρίζα. Και αυτό αποδεικνύονταν με νούμερα τα οποία δεν κατάφερε ποτέ κανένα να αμφισβητήσει. Κατέθεσε έγγραφα ο ίδιος, κατέθεσε έγγραφα ο κύριος Γεωργιάδης, και που κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει επ' αυτόν. Από την άλλη όμως, είχε και το δικαίωμα να υπερασπιστεί την αθωότητά του. Πράγμα το οποίο έπραξε πολύ καθαρά. Και δεν είναι ένας χθεσινός ή ένας πρώην πρωθυπουργός που πέρασε, βρέθηκε εντελώς τυχαία στη θέση αυτή. Είναι ίσως ο παλαιότερος εν ενεργεία κοινοβουλευτικός σήμερα στο κοινοβούλιο μας. 40 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχει θητεύσει. Απλώς ρωτάω, επειδή δεν άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει το ίδιο, να είναι στην ίδια γραμμή σε σχέση με την. Ακούστε, κύριε Ιωάννου, εδώ θα σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ προσπάθησαν το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν λησαλέα να δημιουργήσουν ρήγματα, εντάσεις, προβλήματα μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Και με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, που πήγαν για μια μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι, και δυστυχώς φοβούμαι μην βγει κουρεμένοι σε εισαγωγικά και συνολικά η πατρίδα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα εξωτερικά θέματα της χώρας μας. Και εδώ βάλετε ένα αστερίσκο και θα το συζητάμε αμέσως μετά. Αλλά και στο θέμα της Νοβάρτης πήγαν για να χτυπήσουν, να προκαλέσουν ρογμές, εντάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και σας διαβεβαιώ ότι η Νέα Δημοκρατία, η παράταξή μας, είναι μπετόν αρμέ.
μπετόν αρμέ απέναντι σε μια ομάδα επικίνδυνων πολιτικών που διαχειρίζεται την εξουσία με έναν τρόπο αυταρχικό. Και επιτρέψτε μου να δανειστώ και να υιοθετήσω τη φράση που ο κύριος Μίτσο Θεοδωράκης, ο άλλοτε στενός συνεργάτης, το ίδαλμα, το πρότυπο των Σιριζέων την προηγούμενη περίοδο, προσφάτως τους είπε από την πλατεία Συντάγματος. Κύριε Βιαννάκη, λοιπόν, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, διότι δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε ξεπεράσει, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πείτε μου, εάν τελικά στην προκαταρκτική η κυβέρνηση επιλέξει να επιστρέψει τη δικογραφία γρήγορα στην δικαιοσύνη, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας? Μα είναι βέβαιο ότι εμείς έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή. Ενώ θα αποχωρήσετε, αυτό εννοώ. Να χυθεί άπλετο φως. Άπλετο φως. Και όπως είπε ξανά χθες από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην διανοηθεί ο κύριος Τσίπρας και ο συναρχηγός του κύριος Καμένος να κλείσουν στο τσάκα-τσάκα τη διαδικασία απλά και μόνο για να δημιουργήσουν μια λάσπη και να πάνε παρακάτω σε ένα άλλο γεγονός καλλιόρας όπως αυτό, φτιαχτό, πλασματικό, για να προκαλούν ρογμές και μια... Θα αντιδράσετε λοιπόν, αυτό λέτε. Μια φθορά στους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα δεχτούμε επουδενή να κλείσει η διαδικασία χωρίς να έχει διερευνήσει όλη την υπόθεση σε βάθος. Δεν μπορεί να δεχτούμε μέσα σε ένα μήνα, όπως υπόθηκε και αυτό χθες, να ελεγχθούν όλα αυτά τα ογκώδη έγγραφα και δικογραφίες και στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ή που πρέπει να δουν και να ελεγχθούν και από τους βουλευτές που θα συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, μονάχα για να ικανοποιήσουμε επικοινωνιακά την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Βιαννάκη, θέλουμε να γίνει η δουλειά σωστά, καθαρά, φως, άπλετο φως παντού, χωρίς χρονικά περιθώρια ή έστω χωρίς καμία, ούτε για στήριο να προσφορήσουμε για ένα μήνα προκαταρκτική με τέτοιο ογκωδέστατο υλικό. Είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε όπου απαιτηθεί, όσες ώρες απαιτηθεί, και αυτό αφορά τους βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Ούτως ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βιαννάκη. Σε κανένα το δικαίωμα να βεβαιώσει για μια φορά ότι τελικά όλη αυτή η διαδικασία με τις επιτροπές, τις ελεκτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, γίνεται μονάχα για ποινικούς λόγους. Για λόγους εντυπώσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο και πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Βιαννάκη. Να έχετε καλά. Ένα καλό υπόλοιπο.